Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Και αντιλαμβάνομαι το θέμα είναι το ερώτημα σας. Ναι. Για τον ΑΚΑΜΑ, κύριε Χατζηπαναγιώτου, παραδόθηκε η έκθεση των εμπειρογνωμόνων. Είδαμε κάποιες πληροφορίες. Κινείται σε τρεις άξονες. Την είδατε την έκθεση? Την είδαμε, χωρίς να καθυστερούμε όμως, γιατί μόλις την παραλάβαμε, ετοιμαζόμαστε για τις παρακάτω κινήσεις και διεργασίες για να υλοποιηθεί πλήρως και στα εύλογα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η απόφαση του Υπουργικού. Έχει προσκαλεστεί και θα διεκπεριωθεί η συνάντηση των ειδικών της ειδικής οικολογικής εκτίμησης, στους οποίους υποβάλλεται σήμερα για τις 31 του μήνα να συνέλθουν και να εξετάσουν την έκθεση αυτή. Και παράλληλα η Γενική Διεύθυνση του Περιβάλλοντος ολοκληρώνει σειρά διεργασιών εσωτερικών για να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες διαδικασίες της απόφασης του Υπουργικού και στην επαναξιολόγηση όλων των έργων του ΑΚΑΜΑ. Μπορείτε έτσι συνοπτικά να μας πείτε πού κινείται αυτή η έκθεση των εμπειρογνωμόνων? Ισχύουν οι πληροφορίες ότι είναι σε τρεις άξονες? Ναι. Τι είναι αυτοί οι άξονες? Ο πρώτος άξονας είναι βελτιωτικές δράσεις και μέτρα και διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη σύμβαση που τρέχει, η οποία είναι αυτή που του οδικού τα 9 δικτύου. Χιλιόμετρα, τα 9 και 4 χιλιόμετρα που οδηγούν στον Άβακα και στις Αρρώδες. Το άλλο είναι γενικά σχόλια και κατευθυντήριες γραμμές επί του συνόλου των έργων και κάποιες συμβουλές επί κάποιων κανονισμών και νομοθετημάτων που είναι καλά να συντρέξουν πριν τη, να δημιουργηθούν δηλαδή, να συντρέξουν πριν τη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου. Ναι. Κύριε Χατζηπαναγιώτου, μπορεί, είναι εφικτό δηλαδή να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στην υφιστάμενη συμφωνία ή θα ανοίξει ένας κύκλος διαβουλεύσεων στον οποίο δεν θα βγαίνουμε από μέσα? Όλα είναι εφικτά. Με καλή θέληση όλα είναι εφικτά και πρέπει να υλοποιήσουμε το έργο με τον τρόπο τον οποίο όλοι θέλουμε, ώστε να μην υποβαθμίσουμε σε βαθμό που δεν είναι αποδεκτός αν κάπου δεν είχαν ερμηνευτεί τα μέτρα και οι παράμετροι της σύμβασης η οποία τρέχει τώρα. Άρα, κύριε Χατζηπαναγιώτου, και οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές πάνω στη συμφωνία. Βεβαιότατα, και είναι αυτές που εισηγούνται ως κατευθυντήριες γραμμές για το σύνολο των έργων, επαναλαμβάνω, αλλά και ως συγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη που τρέχει η σύμβαση. Ναι. Και πότε θα ξεκινήσουν η διαβούλευση και η συζήτηση επί των τριών αξώνων που έχουν καθορίσει οι εμπειρογνώμονες? Ξεκινούν από αύριο. Σήμερα προσκαλείται από την περιβαλλοντική αρχή που είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος η αξιολόγηση και εξέταση της έκθεσης αυτής για τις 31 του μήνα. Παράλληλα όμως εμείς στη Γενική Διεύθυνση έχουμε σειράν άλλων διεργασιών για να υλοποιηθούν οι 6-7 παράμετροι της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Να, είναι πολύπλοκο το θέμα, αλλά θα οδεύσουμε προς την σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Χατζηπαναγιώτου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Να πούμε πως θα επιστρέψει ο Υπουργός Γεωργίας από τις Βρυξέλλες και θα μελετήσει ήδη αυτή την έκθεση. Τώρα θα πάμε στη Ξυλοφάγου, γιατί κύριε Γεώργιε,